Τον άνθρωπο που προμήθευσε τις φωτοβολίδες στους τρεις φίλους στον Άγιο Νικόλαο αναζητάει η Ελλάς, ενώ δεν αποκλείεται να ήταν λιγμένη η ναυτική φωτοβολίδα σήματος κινδύνου καπνού, η οποία έσκασε πάνω στο 33χρονο, ο οποίος έχασε τη ζωή του, περιστατικό που συγκλώνει σε όλη την Ελλάδα. Το μπαμ που ακούσαμε και βγήκαμε έξω, και έρθει το ασθενοφόρο κατευθείαν, το πήρε το παιδί. Δεν φαινόταν ότι θα είχε αυτή την κατάληξη. Ακούσαμε τον κρότο, ήταν πολύ επιφανικός ο κρότος. Δεν καταλάβαμε όμως ότι έγινε κάτι τέτοιο. Όταν ήρθε το ασθενοφόρο, πήγα, πλησίασα κοντά, το παιδί το είδα. Ήτανε βέβαια χλωμό και αυτό, αλλά είχε τις αισθήσεις. Που λέγανε όλοι ότι όλα θα πάνε καλά, μην ανησυχείς. Δεν μπορούσα να το πιστέψω το πρωί ότι έφυγε αυτό το παλικάρι. Είχε προσπαθήσει με έναν φίλο του να το ανοίξουν, να το πετάξουν, αλλά ήταν ελαττωματικό από ό,τι έμαθα και δυστυχώς έσκασε στην κοιλιά του. Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, όταν οι τρεις φίλοι διασκέδασαν σε πεζόδρομο πυροδοτώντας φωτοβολίδες. Ο 33χρονος θέλησε να πυροδοτήσει μία ακόμη, η οποία έσκασε στην κοιλιά του, με τον ίδιο να μεταφέρεται άμεσα στο νοσοκομείο του Αγίου Νικολάου, όπου λίγη ώρα αργότερα υπέκυψε στα τραύματά του. Έγινε ανάνυψη στα επίγοντα, διασωληνώθηκε ο ασθενής, οδηγήθηκε στο χειρουργείο, αλλά η αιμορραγία ήταν τόσο μεγάλη που δυστυχώς δεν κατάφερε να σωθεί. Συγγενείς και φίλοι λένε αύριο το τελευταίο αντίο στο Μανώλη Κριτσοτάκη, στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας, στον Άγιο Νικόλαο. Σύμφωνα με πληροφορίες, η οικογένεια του εκλειπώντος ζει για δεύτερη φορά το ίδιο δράμα, να αποχαιρετά ένα παιδί της, αφού στο παρελθόν είχε πεθάνει η αδελφή του, η οποία αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Οι δύο φίλοι του αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δικάσιμο των αυτόφρονα αδικημάτων τους. Συντετριμένοι οι κάτοικοι του Αγίου Νικολάου. Ο Μανώλης ήταν ιδιοκτήτης αρτοποιείου στην περιοχή. Τους κινδύνους πολλοχεύουν από τη χρήση ναυτικής φωτοβολίδας και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για λιγμένες εκρηκτικές ύλες, αναφέρονται αστυνομικοί, λιμενικοί και ψαράδες. Υπάρχει και η ναυτική φωτοβολίδα, η οποία έχει ένα περιστροφικό εδώ πλήκτρο, σαν όπλο να το πούμε έτσι, που εκτοξεύεται 150 με 100 μέτρα επάνω στο προς τον ουρανό. Είναι αμαρτία, λυπόμαστε, αλλά δεν μπορούμε να παίζουμε με τη ζωή μας, πάρα πολύ επικίνδυνη. Αν μας έχει λήξει, μπορεί να σου σκάσει ακόμα και στα χέρια ή εδώ μπροστά ή στην κοιλιά ή στα πλευρά και να σε σκοτώσει. Εμείς χρησιμοποιούμε τις φωτοβολίδες και τη βαστά στο χέρι σου και βγάζει φλόγα. Τη φαίνεται από πολύ μακριά. Πραγματικά είναι κρίμα τόσο νέοι άνθρωποι να φεύγουν για ένα τέτοιο αδικαιολόγικο τρόπο και απερισκεψίες πραγματικά. Αυτού τύπου η φωτοβολίδα στήχησε τη ζωή και στο συνάδελφό μας του Ρέντι, όπου δέχτηκε επίθεση από οπαδούς. Είναι ένα εργαλείο για ένα ναυτικό, πλην όμως σε λάθος χέρια είναι ένα πολεμικό όπλο. Η ναυτική φωτοβολίδα έχει εκρηκτική ύλη μέσα, η οποία με βάση τις οδηγίες που έχει πάνω, όταν λήξει, υπάρχει το ενδεχόμενο να υπάρχει κάποια επιπλοκή. Όπως υποστηρίζουν, απαγορεύεται η ρήψη στη στεριά, ενώ το επόμενο χρονικό διάστημα η έλεγχη της Ελλάς θα είναι εντατική, ενώ πέρα από τα πρόστιμα υπάρχουν και ποινικές ευθύνες. Αποπειλούνται ακόμα και με την ποινή της φυλάκισης. Η έλεγχη θα είναι πολύ εντατική όσον αφορά το κομμάτι αυτό στο Ηράκλειο, αλλά και σε όλη την Κρήτη. Αλλά θα πρέπει να το δούμε λίγο πιο κοινωνικά, θα πρέπει και ο καθένας να προστατεύει και τον εαυτό του και το γύρο του και τα παιδιά του.